Ήταν η ιδέα του Κώστα να κάνουμε τον Ρωμαίος και η Ιουλιέτα για δύο, σκηνοθετικά δηλαδή, ήταν η Κώστα Γάκη η ιδέα. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε το 2012. Εγώ και ο Κωνσταντίνος, μας ανέθεσε δηλαδή ο Κώστας να το κάνουμε γιατί είχε κάποιες άλλες υποχρεώσεις εκείνη την περίοδο. Και είχαμε ξεκινήσει τις πρόβες εγώ και ο Κωνσταντίνος και ερχόταν ο Κώστας πολύ συχνά και έβλεπε τι κάναμε. Και στο τέλος βγήκε μια παράσταση φεστιβαλική πιο πολύ. Δεν συμμετείχε ο Κώστας στην κιθάρα, δεν είχαμε φτιάξει ακόμα τραγούδια. Μετά τη συνεχίσαμε την παράσταση και άρχισαμε να τη φτιάχνουμε όλο και πιο πολύ. Την πήγαμε στην Κύπρο, στο ΦΟΚ, στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Τη φτιάξαμε για δύο άλλα παιδιά, τη σκηνοθετήσαμε για δύο άλλα παιδιά Κύπριους. Και ένας Αθηναίος, ο Γιώργος, ο Κυσανδράκης και η Μαρίνα Αργυρίδου. Η διασκευή δεν έγινε ρήμην της πρόβας, η διασκευή έγινε πάνω στην πρόβα. Δηλαδή όσο προσπαθούσαμε με την Αθηνά και με τον Κώστα να λύσουμε το γρίφο πώς δύο ηθοποιοί αφηγούνται αυτή την ιστορία και παίζουν όλους τους ρόλους, μέσα από αυτό προέκυψε η διασκευή, όσο στείναμε, όσο φτιάχναμε, όσο σχεδιάζαμε πάνω στο έργο. Δεν ξέρω, έχω το ακαταλόγιστος καλλιτέχνης να μου έρχεται μια ιδέα ανάμεσα σε ύπνο και ξύπνο, χωρίς να ξέρω γιατί. Και όντως έτσι ήρθε αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω, ξύπναγα κάπως περίεργα και μου ήρθε ότι δύο άτομα μπορούν να κάνουν όλους τους ρόλους του έργου με την απλή σύμβαση ότι επιστρέφουν σαν φαντάσματα και στοιχιώνουν από την σεξπηρική περίοδο μέχρι σήμερα διάφορα θέατρα, διάφορες σκηνές και κάτι παίρνουν από κάθε εποχή και αυτό και η σκηνοθεσία έχει αυτή την μεταμοντέρνα ιδέα ότι δεν είναι μίας εποχής. Σε αυτή την παράσταση συνδυάζονται διάφορα στυλ και ύφη παρμένα από διάφορες εποχές. Δηλαδή, ξεκινάμε από την αναγέννηση όπου γράφτηκε το έργο, πάμε μπροστά στη δική μας εποχή, τι επικοινωνεί τώρα με την πλατεία, όμως συνδυάζει και παραδοσιακά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από το παραδοσιακό μας τραγούδι ή από την αρχαία παράδοση. Υπάρχει ένα ποίημα της Σαπφούς, υπάρχει ένα ποίημα του Τσέζαρε Παβέζε, ενός αυτόχειρα Ιταλού. Σήμερα γάμος γίνεται. Υπάρχει hip hop. Υπάρχουν πολλές γλώσσες τέλος πάντων. Με την έννοια ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα πλατή λαϊκό θέαμα, το οποίο να επικοινωνεί με την πλατεία. Και η πλατεία είναι φορέας πολλής μνήμης. Εμπεριέχει μνήμη, εμπεριέχει αίσθηση του παρόντος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι ένα λαϊκό θέαμα που αγγίζει όλες τις ηλικίες. Επίσης, στο Θησίο που παίζουμε φέτος έρχονται από γιαγιάδες μέχρι παιδιά και έχουν επικοινωνήσει με διαφορετικά σημεία του έργου και αυτό το λατρεύουμε. Υποκριτικά, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πιο εύκολο από το να κάνεις ένα μόνο ρόλο. Ναι, νομίζω πολύ πιο δύσκολο να κρατήσεις ένα ρόλο από την αρχή ως το τέλος και να έχει όλες τις διακυμάνσεις και τις συναισθηματικές εναλλαγές που απαιτεί οποιοδήποτε ένας ρόλος από το να αλλάζει συνέχεια και να περνάς από τη μία μεταμφίεση στην άλλη. Είναι σαν τη δουλειά του. Είναι λίγο σαν τη δουλειά του κουκλοπαίχτη ή του μαριονετοπαίχτη ή του καραγκιοζοπαίχτη που αν χάσει κάτι από τον καραγκιόζη μπορεί να κάνει το Χατζιαβάτη ή τον Μπαρμπαγιώργο και να σώσει την παρτίδα. Είναι τέτοιου είδους η τέχνη μας, η τέχνη του τσαρλατάνου ή του ανθρώπου που κάνει θέαμα στον δρόμο. Οπότε αν χάσει κάτι και βραχνιάσει κάπου, κάτι άλλο θα έρθει και θα το σώσει. Και επίσης θα το σώσει πάρα πολύ η παρέα που κάνουμε πάνω στη σκηνή και η αλληλεγγύη που νιώθουμε κάθε στιγμή και είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε η ομάδα ιδέα. Αν μια ιδέα πάνω στην παράσταση δεν πάει καλά, έρχεται το άλλο να βάλει την δική του ιδέα. Γενικώς νομίζω ότι ως ομάδα μας χαρακτηρίζει σαν στάση ζωής και σαν στάση σκηνής κατ' επέκταση μία λογική που ακροβατεί μεταξύ κωμικού και δραματικού. Αυτό το κωμικο-τραγικό που λέμε. Μας αρέσει δηλαδή στις πολύ τραγικές στιγμές να ανιχνεύουμε τα κωμικά στοιχεία, στις πολύ κωμικές στιγμές μας αρέσει να ανιχνεύουμε τα πολύ υπαρξιακά κομμάτια. Οπότε αυτό είναι βέβαια κάτι δεν είναι εύκολο, ούτε κάτι που γίνεται χωρίς πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Γιατί οι μεταβάσεις σε αυτή την παράσταση είναι κάθετες. Δηλαδή από το γέλιο στο κλάμα περνάμε σε δευτερόλεπτα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο και μας έχει βασανίσει πολύ. Και ακόμη
προσπαθούμε να βρούμε τα κουμπιά του, αλλά είναι για μας το ενδιαφέρον και αυτού του έργου και γενικότερα αυτής της δουλειάς, αυτή η ισορροπία μεταξύ κωμικού και τραγικού, γιατί υπάρχει στη ζωή μας. Και υπάρχουν και κάτι, λέξεις στην ελληνική γλώσσα όπως χαρμολύπη ή τραγέλαφος. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ζεις τον τράγο, τα βάθη, το δαιμονικό στοιχείο και είναι άλλο πράγμα να ζεις το ελάφι, το οποίο είναι πιο χαροπό και τρέχει, ή χαρμολύπη που είναι μια λέξη που δεν πρέπει να σφαντάται αλλού. Την ίδια στιγμή, μέσα στη βαθιά λύπη, έχεις κάτι που σε ανατείνει ή στην χαρά, υπάρχει ένα στοιχείο θλίψης. Παίζουμε στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες, μπορεί να δει το 7, εδώ πια πέρα, ψηφί. Παρασκευή, Σάββατο, Παρασκευή στις 9, Σάββατο 9.30, Κυριακή στις 7. Μέχρι την Κυριακή του Παΐων, στις 5 του Απριλίου. Επίσης, οι τρεις μας, ομάδα ιδέα, και είναι και ωραίο το περιβάλλον για να το αναφέρουμε, έχουμε φτιάξει ένα αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό παιδικό, εφηβικό, του Ευγένιου Τριβιζάη, Τελευταία Μαύρη Γάτα. Το έχουμε σκηνοθετήσει εμείς οι τρεις από κοινού. Δεν παίζουμε, παίζουν 10 υπέροχοι ηθοποιοί στο θέατρο Χόρν. Το οποίο θα πάει επίσης μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Χόρν. Και τα δύο έργα υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να επαναληφθούν του χρόνου.